Ενώπιον του δικαστηρίου της Αδριανούπολης θα εμφανιστούν αύριο το πρωί οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραβίασης πρώτου βαθμού απαγορευμένης στρατιωτικής περιοχής. Οι τουρκικές δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί και αύριο θα γίνει και η σχετική δίκη στο δικαστήριο της Αδριανούπολεως, θα δουν τα ζητήματα, θα δουν το περιστατικό στις πραγματικές του διαστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί και στη βάση των ενεργειών και των προσπαθειών που γίνονται από την δική μας πλευρά να αποφευχθεί οποιοδήποτε άλλο συμψηφισμός με ενδεχόμενες επιλογές της Τουρκίας. Ενώ η τουρκική πλευρά δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, το Πρακτόριο Ανατολού αλλά και το κρατικό δίκτυο ΤΕΡΤΕ κάνουν λόγο για αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο στρατιωτικών. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, είναι πιθανό το ενδεχόμενο οι έρευνες να διευρυνθούν. Στο κλίμα αυτό, η Μιλιέτ υποστηρίζει. Ο ανθυπολογαγός είπε ότι όταν πέρασαν στην τουρκική πλευρά, άδειασαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν στους Τούρκους στρατιώτες. Ο Λοχίας υποστήριξε ότι πέρασαν κατά λάθος τα σύνορα. Η εισαγγελία της Ανδριανούπολης, εξαιτίας των αντιφατικών τους καταθέσεων, επεκτείνει την έρευνα. Οι δύο Έλληνες δεν αποδέχθηκαν την κατηγορία για κατασκοπία. Τα σενάρια σπέβδει να υιοθετήσει η ακραία εθνικιστική γενή ΑΦΑΚ. Όταν τους συνέλαβαν, είπαν ότι έχασαν το δρόμο τους, ενώ στις καταθέσεις τους στην εισαγγελία είπαν ότι παρακολουθούσαν μετανάστες. Επίσης, οι αρχές διερευνούν τα τρία τηλέφωνα τα οποία είχαν μαζί τους και με αυτά είχαν καταγράψει εικόνες. Δεν επιχειρεί κανένας να μπει σε ξένο έδαφος από πρόθεση, όταν έχει τα διακριτικά του, όταν έχει τη στολή του, όταν έχει τον οπλισμό του. Επιλέγει άλλες διαδικασίες όταν θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια της παρανόμου εισόδου σε μια άλλη χώρα. Η εικόνα των δύο στρατιωτικών δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας από κανέναν. Μεταφέρονται στα δικαστήρια ντυμένοι με τα ρούχα που φορούσαν την Πέμπτη στα σύνορα. Με εμφανή διακριτικά και χωρίς καν κάποια λειτουργική στολή παραλλαγής. Κινούνταν σε ένα περίπολο ρουτίνας, φορώντας τη σκούρα πράσινη στολή του ελληνικού στρατού και μαύρες αρβίλες σε ένα πάλευκο χιονισμένο τοπίο μέρα μεσημέρι με τον τυπικό οπλισμό τους. Εικόνα που καταρρύπτει κάθε εφάνταστο σενάριο. Ακολουθήσαμε κάποια ίχνη παπουτσιών, νομίζοντας ότι είναι παράνομοι μετανάστες. Επειδή τα ίχνη των παπουτσιών ήταν πέρα του δρόμου που κάναμε περιπολία και επειδή τα δέντρα είχαν ανατραπεί, περάσαμε ανάμεσά τους γρήγορα και δεν καταλάβαμε πώς περάσαμε στην τουρκική πλευρά. Δεν είδαμε τη γραμμή. Όταν καταλάβαμε τι έγινε και για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο, αδειάσαμε τα όπλα μας και παραδοθήκαμε στους Τούρκους στρατιώτες. Αυτός που κάνει κατασκοπία επιλέγει καιρό με χιόνι. Άλλωστε, την ώρα που περπατάμε, φαίνονται τα ίχνη μας στο χιόνι. Πάντα προσεκτικός και καλό παιδί. Απλώς κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα. Τυπικός στην υπηρεσία του περιγράφεται. Τυπικός, πολύ τυπικός. Ναι. Αγωνία, μιλήσατε με τον πατέρα. Μιλήσαμε με τον παπά, αγωνία έχουμε. Να γυρίσει πίσω. Από αύριο μεθαύριο να είναι στην Ελλάδα. Όλα να πάνε καλά. Δεν ήρθαμε εδώ έχοντας κακό σκοπό. Δεν δέχομαι επουδενή τις κατηγορίες που μου προσάπτονται. Περάσαμε κατά λάθος τα σύνορα. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι περάσαμε τα σύνορα κατά λάθος. Και ότι δεν είχαμε κανέναν κακό σκοπό. Απομένουν λίγες ώρες μέχρι τη δίκη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και η αγωνία των γονιών τους εδώ στην Οριστιάδα κορυφώνεται. Από χθες το βράδυ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με ανώτατους Έλληνες αξιωματικούς καθώς και με τις ελληνικές προξενικές αρχές στην Ανδριανούπολη, οι οποίοι τους διαβεβαιώνουν ότι όλα θα έχουν ομαλή εξέλιξη. Σοβαρό παιδί και την οικογένειά του ξέρω. Δεν θα έκανε κάτι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι οικογένειες των δύο στρατιωτικών συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Οριστιάδας και ετοιμάζονται τις επόμενες ώρες να μεταβούν στην Αδριανούπολη για να σταθούν στο πλευρό τους. Πρέπει να συγκλίνουν όλες μας οι ενέργειες, όλες μας οι σκέψεις, οριζόντια στο πολιτικό σύστημα, να συγκλίνουν στο να επιστρέψουν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί άμεσα στην πατρίδα. Αυτό που θέλω να πω στην κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο ασφαλής στην πατρίδα τους. Μεταφερόμαστε στην περιοχή, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον κύριο Στεφανή, ο οποίος είναι στην Οριστιάδα, για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Και βεβαίως κορυφώνεται η αγωνία των συγγενών. Ετοιμάζονται νωρίς το πρωί να πάνε στην Αδριανούπολη να παρακολουθήσουν τη δίκη των παιδιών τους. Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Το πρωί οι δύο οικογένειες των στρατιωτικών να ξεκινήσουν μαζί από εδώ, από την Ορεστιάδα, να πάνε στις Καστανιές, να περάσουν το Τελωνείο και αφού φτάσουν στην Αδριανούπολη, στο ελληνικό προξενείο, από εκεί με τη συνοδεία της Ελληνίδας προξένου να πάνε στα δικαστήρια.
Εκεί θα είναι και η πρώτη φορά που θα συναντήσουν τα παιδιά τους, με τα οποία δεν έχουν καμία επαφή εδώ και 4 ημέρες. Έχουν να τα δουν από την, και να μιλήσουν μαζί τους από την Πέμπτη, όταν συνελήθησαν από τους Τούρκους. Βρίσκονται ωστόσο σε διαρκή επαφή με ανώτατους Έλληνες αξιωματικούς του στρατού, καθώς επίσης και με τις προξενικές αρχές στην Ανδριανούπολη, οι οποίοι και ρύθμισαν όλες τις λεπτομέρειες. Η ευχή όλων βέβαια και όλων των ανθρώπων εδώ στην Ορεστιάδα είναι να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αύριο τέτοια ώρα θα έχει τελειώσει, πιστεύουν όλοι, όλα να είναι καλά και να επιστρέψουν όλοι μαζί στην Ελλάδα, στην Ορεστιάδα, και οι δύο στρατιωτικοί στις υπηρεσίες τους.